πάνω απ' όλα άνθρωπος. Την αγαπούσαμε πάντα. Νιώθουμε συγκλονισμένοι. Δεν βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν δίπλα στον πολίτη. Έβρισκε λύσεις παντού. Φώτισε πολλές ψυχές. Τι θυμάμαι μωρό που πήγαινε στο εργοστάσιο του παππούδης που έκαναν τα ψυχτικά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λυπήθηκα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλή γυναίκα. Είμαστε πολύ λυπημένοι και μας και πονεμένοι γιατί για τον αδόκητο θάνατό της τόσο νωρίς. Είχε να προσφέρει πάρα πολλά. Και στην πολιτεία και στους συνανθρώπους της. Ήταν όλοι εκεί, συνεργάτες της, οργανωμένα σύνολα, φίλοι, συγχωριανοί της για να αποτυπώσουν σε μια κόλλα χαρτί όλα αυτά που δεν πρόλαβαν να της μεταφέρουν. Να πούν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τζέτα που είχε πάντα την διάθεση και την δύναμη να βοηθήσει τον συνάνθρωπο και τον τόπο της, υπηρετώντας το αξίωμά της, που στάθηκε δίπλα σε όλους όσους το είχαν ανάγκη. Είχαμε συνεργαστεί για αρκετά χρόνια μαζί της. Στα αιτήματα μας ήταν πάντα θετική. Μας λάμβανε υπόψη. Μπορούμε να πούμε ότι η υπουργός είχε αυτή και άκουγε. Έφυγε νωρίς. Η κυπριακή κοινωνία θα μνημονεύει την υπουργό. Ανεξίτηλη θα μείνει σφραγίδα της στην κυπριακή κοινωνία. Το Υπουργείο Εργασίας ντύθηκε στα μαύρα, το κλίμα βαρύ, αμήχανη σιωπή, δάκρυα στα μάτια και μερικά λουλούδια. Οι συνεργάτες της δεν μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της απώλειας. Χάνουν το στήριγμά τους. Και την αγαπούσαμε σαν την δεύτερη μας μητέρα. Είναι, τα λόγια είναι λίγα. Το κενό που αφήνει πίσω ο υπουργός είναι δυσαναπλήρωτο. Ήταν μια επιτυχημένη υπουργός. Άφησε πίσω της ένα σημαντικό έργο στα εργασιακά δρόμενα. Το Υπουργείο Εργασίας γέμισε με απλούς ανθρώπους που ήθελαν να γράψουν ένα συλληπιτήριο μήνυμα στη Ζέτα. Άνθρωποι που όταν την χρειάστηκαν, η Ζέτα ήταν εκεί. Συνεχίζουμε με θέματα από την υπόλοιπη επικαιρότητα.